ΑΕΠΑΟ και ΜΟΒΑ σας δώσαν την ευκαιρία να βρεθείτε σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας. Πώς το έζησες? Το έζησα σε πολύ μεγάλο βαθμό έντονα, αρκετά συναισθηματικά μπορώ να πω. Ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, όνειρο ζωής πραγματικά, από μικρό παιδί όσο αγωνίζομαι σε ερασιτεχνικές ομάδες. Ήλπιζα κάποια στιγμή να μπορέσω έστω 5 λεπτά να είμαι μέσα στο γήπεδο αυτό το τόσο ιστορικό γήπεδο και σημαντικό για μας, του όλου του οπαδού πάνω. Πραγματικά σήμερα ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Από τα αποδυτήρια μέχρι να πατήσουμε το χορτάρι ήταν τόσο καταπληκτικό. Πραγματικά δεχθήκαμε με το κάθε τι σήμερα και ευχαριστούμε και τον κόσμο που ήρθε εδώ σήμερα. Και πραγματικά ευχαριστούμε τον ΚΑΕ και την ΟΒΑ που μας έδωσε αυτή την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε ένα όνειρο που το έχουμε όλοι ψυχικά παιδιά. Και του δημοσιογράφου, καλά, γιατί α φάγαμε αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό κυρίω. Γι' αυτό επειδή φάγαμε αυτό το πρόβλημα. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Και λάθη θα δώσει. Πώς το έζησες? Πολύ ωραία όλα από την αρχή, από την αποστολή από το ξενοδοχείο. Ακόμα ήταν από πολύ ωραία εμπειρία, όπως ακριβώς το ζουν οι παίκτες. Νομίζω όλοι καλά τα παιδιά θέλαμε να το ζήσουμε αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Σε αντίθεση με τον Νίκο, βέβαια, εγώ θέλω οι δημοσιογράφοι να μας ευχαριστήσουν που φάγανε μόνο αυτό. Ευχαριστούμε και την ΠΑΕ και την ΟΒΑ που μας έδωσαν την ευκαιρία αυτή. Γεια σας, ευχαριστώ σήμερα τη μουσική σας στον Έθνο. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Τώρα το γράφουμε από πάνω τα ζήσαμε μέσα για να τα γράψουν κάποιοι άλλοι. Επιτέλους βέβαια οι φίλοι του ΠΑΟ χάρηκαν ένα τίτλο μετά από καιρό στην Τούμπα και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να σας ευχαριστήσουμε εμείς. Από πλευρά μας ευχαριστούμε την ΠΑΕ γιατί με τέτοιες εκδηλώσεις και την ΟΒΑ Sports συνδέουμε πολλές κοινωνικές τάξεις μαζί. Είμαι ο Κατσίκης, ο Γιώργος. Γιώργο, πώς το έζησες? Ευχαριστώ, ήταν ανεπανάληπτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ την ΝΟΒΑ και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που μου έδωσε αυτή την ευκαιρία να πατήσω από μέσα το χορτάρι της Τούμπας και να νιώσω αυτή την απίστευτη εμπειρία. Σε γέμισε? Πάρα πολύ και θα ήθελα να ήμουν πιο νέος, να το νιώσω ακόμη πιο δυναμικά έτσι. Αλλά εντάξει, και τώρα δεν είναι αργά. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Νίκος Κουλιανός, Μετρόπολης, Μέτροσπορ, τα σέβη μας στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτή την τρομερή εκδήλωση. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί όσο θα έπρεπε εμείς οι ρεπόρτερ. Ελπίζω του χρόνου να χάσουμε με λιγότερο από 8 τέρματα, έτσι να έχουμε ένα σκορ 5-1 τουλάχιστον, έτσι. Αυτά. Έχετε κάτι άλλο, θέλετε να ρωτήσει κάτι άλλο? Αγωνιστικό ή όχι? Φεύγουμε, Αχιλέα. Φάγαμε πολλά, πάμε. Ήτανε μάρς πέναντι, αυτό δεν το δηλώσαμε. Ήταν πεντακάθαρη φάση. Και οφείλω να δηλώσω ότι ο διαιτητής ζητούσε σημεία στο τέλος του αγώνα και γι' αυτό δεν μου έδωσε το πέναλτι. Λέγομαι Αναστασίου Απόστολος, έρχομαι από Λάρισα. Πολλά συγχαρητήρια στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην ΝΟΒΑ, σε όλους τους συνεργάτες της ΝΟΒΑ που μας κυνηγήσαν από το πρώτο λεπτό και μας κάνουν να αισθανθούμε όμορφα, έτσι, με τις κάμερες, με τις συνεντεύξεις. Εύχομαι να το κάνουν και άλλες ομάδες αυτό, να δώσουν δυνατότητες σε απλούς φιλάθλους να έρθουν να πατήσουν αυτά τα γήπεδα. Εντάξει, τώρα αν θα μου έλεγε κάποια στιγμή ότι θα έβαζα γκολ στην Τούμπα, δεν θα το πίστευα, έγινε και αυτό. Είμαστε χαρούμενοι, το απολαύσαμε και φεύγουμε με ωραίες αναμνήσεις. Λαθύρας Κωνσταντίνος, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές που ζήσαμε. Αυτό, τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας και είμαι εντάξει. Ήταν ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο. Ζητούμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας. Δεν θα επαναληφθεί κάτι τέτοιο. Αυτό που έχω να πω είναι ότι μέτρησε το γεγονός ότι ήμασταν παιδιά με σχετική απειρία. Αναπηρία, ναι. Η ΠΑΕ ξεκάθαρα επέλεξε μια ομάδα η οποία ήταν με πολύ χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας. Αυτό έγινε συνειδητά, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι συνέβη τυχαία. Είναι κάτι βέβαια το οποίο θα το βρει μπροστά της αν δεν κάνει καλές μεταγραφές. Είναι σαφές αυτό. Και καλές εννοώ κανονικούς ποδοσφαιριστές και όχι τίποτα τσίρκα. Μαρία Καλτσίδη, λέγομαι εγώ. Μαρία, πώς το έζησες? Το ευχαριστήθηκα εννοείται. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους όσους βοήθησαν για να γίνει η σημερινή εκδήλωση. Πολύ πετυχημένη μπορώ να πω. Η δικιά μας η ομάδα ήταν νοητικά έτοιμη, αγωνιστικά είχαμε κάποια θεματάκια. Θα τα βελτιώσουμε θέλω να πιστεύω και την επόμενη φορά θα εμφανιστούμε καλύτεροι. Ήτανε πολύ όμορφα όλα, να είστε καλά. Θα έπρεπε να διαπρέψω περισσότερο, έχω να πω, για να βοηθήσω την ομάδα, αλλά δεν τα κατάφερα, δεν πειράζει. Θα συνεχίσουμε και θα δούμε τι θα γίνει. Είμαι ο Βασίλης ο Κάγιας. Βασίλη, πώς το έζησες? Εντάξει, όπως είπαμε και πριν, ένα όνειρο ζωής, ένα παιδικό όνειρο έγινε πραγματικότητα. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και την ΝΟΒΑ που μας δώσαν αυτή τη δυνατότητα να το ζήσουμε αυτό. Εντάξει, εκπληκτικό, ό,τι και να λέμε τώρα, ήταν η εμπειρία καταπληκτική.
γήπεδο, αλλά εντάξει, πολλά τα γκολ. Νομίζω και ο κόσμος που ήταν εδώ χάρηκε με τα 8 γκολ. Ήταν και λίγα. Βέβαια, εντάξει, και οι αντίπαλοι δεν ήταν και τίποτα. Ήταν λίγο βαριά η ομάδα. Αλλά εντάξει. Το παλέψαν τα παιδιά όσο μπορούσαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Δημήτρης Μαργαρίτης. Ήταν απίστευτο, ήταν πρωτόγνωρο, ήταν υπέροχο. Ευχαριστούμε αρχικά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για όλη αυτή τη διοργάνωση. Και από εκεί και πέρα, εγώ να ευχαριστήσω τους φίλους μου που ήρθαν, την οικογένειά μου, τρία κορίτσια που με είδαν μέσω live streaming από την Αθήνα. Τι άλλο να πούμε. Τώρα στον αγώνα, ο προπονητής μας είπε να κυνηγήσουμε ένα γρήγορο γκολ να φύγει το άγχος. Έγινε και ακολούθησε μετά βροχή από γκολ. Αυτά. Ο Κουρίκος Τωμάς λέγομαι. Να ευχαριστήσουμε πολύ την ΠΑΕ ΠΑΟΚ που μας έδωσε την ευκαιρία να παίξουμε μέσα στην Τούμπα, γιατί μάλλον δεν θα παίζαμε ποτέ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έπαιξαν στον αγώνα και στους δημοσιογράφους και στους φιλάθλους μεταδιαρχίας. Και εγώ από τη σειρά μου θα αφιερώσω αυτή τη συμμετοχή μου στην κοπέλα μου που έφυγε νωρίς. Και να είναι καλά εκεί που είναι. Καλό ταξίδι. Καραβασίλης Γιώργος. Γιώργο, πώς το έζησες? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήταν ένα όνειρο που εκπληρώθηκε. Τι να πω. Όλα καλά. Όλα καλά, παιδιά. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Χαστάς Θόδωρος, inpark.com. Θόδωρε, πώς το έζησες? Εντάξει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν το συζητάμε, να παίξει στην Τούμπα είναι όνειρο ζωής για κάθε ένα που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, είτε δημοσιογράφο, είτε φύλαθλο, είτε παράγοντα, είτε οτιδήποτε. Να παίξει το φορτάρι της Τούμπας είναι κάτι μοναδικό. Νιώσαμε για λίγο σαν ποδοσφαιριστές της ομάδας και πόσο δύσκολο είναι να παίζεις σε αυτό το γήπεδο. Ήταν βαριά η φανέλα, εμείς δεν μπορέσαμε να τη σηκώσουμε. Θα κοιτάξουμε τα λάθη μας. Ο προπονητής μας είπε ότι τρεις μέρες θα είμαστε κλεισμένοι στο ξενοδοχείο. Εντάξει, με τα δίκαια του άνθρωπος. Ανδρέας Τσικνάβης. Ανδρέα, πώς το έζησες τώρα που τελείωσε? Εντάξει. Κάτισε λίγο στο μυαλό. Το καταχάρηκα, το καταευχαριστήθηκα. Εντάξει, πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, αν μην το πω έτσι όπως θέλει και ο Ζαγοράκης κάπου, το παιδί μου. Πολύ όμορφα. Εντάξει, το γουστάραμε πολύ και εντάξει, πάω και εσύ. Εντάξει, τέτοια πρέπει να γίνονται. Μακάρι να κάνουν και άλλες ομάδες να βλέπουν, να ξεσταυρωθούν, να κάνουν και άλλοι τίποτα να πούμε, γιατί δεν τους βλέπω. Εντάξει, πάω και μαζί για μια ζωή. Κουρόγλου Θανάσης. Πρέπει να ευχαριστήσω τόσο την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όσο και την ΟΒΑ που μου δώσαν αυτή την ευκαιρία να κάνω ένα όνειρο πραγματικότητα, γιατί πραγματικά είναι ένα όνειρο αυτό που ζήσαμε σήμερα. Βέβαια άργησαν να με καλέσουν 30 χρόνια, θα μπορούσα να έρθω 18 χρονών και να είναι αλλιώς η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει και στα 48 το ευχαριστήθηκα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, όλο από την αρχή, από το ξεκίνημα μέχρι και τώρα που βγαίνουμε. Οπότε ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ, ΠΑΟΚ είμαστε, ΠΑΟΚ θα είμαστε, όλα καλά.